ξεσμένη. Απότε θα έρθει ο καιρός να ζούμε ενωμένοι. Ο διάσημος Ισραηλινός τραγουδιστής Γιούντας Πόλικερ συγκλονίζει. Έχοντας στο πλευρό του την αδελφική του, όπως λέει η φίλη Χαρούλα Αλεξίου, τραγουδά ένα τραγούδι που έχει γράψει για τον πατέρα του. Έναν από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης που οδηγήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εσείς, παιδιά της Ελευθερίας, που μάθατε το δράμα, σκοτώσατε τον φασισμό και στο Αθήνο τάμα. Είναι αυτός που έκανε γνωστό το ελληνικό τραγούδι στο Ισραήλ. Οι γονείς του κατάγονται από εδώ. Έχει μεγάλο πάθος για την Ελλάδα και για το ελληνικό τραγούδι. Έγραψε τραγούδια μαζί με τον Μανώλη Ρασούλη, τα τραγούδισα. Και ήθελε να είμαι δίπλα του σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Δεν μπορούσα να το δαρνηθώ. Συγκινημένος ακούει το τραγούδι ο Μωσέ Αλιών, που το Μάρτιο του 1943, μόλις τα 18 του χρόνια, αναγκάστηκε να μπει σε ένα από τα τρένα αυτά με προορισμό το Auschwitz. Όταν μας είπαν να χωριστούμε, έκαναν μια ζέβη, είπα, γιατί να η αδελφή μου να πάει χωριστά, να πάει με όλες τις γυναίκες. Και όταν το είπαμε αυτό, τη διαδικάσαμε σε θάνατο, αλλά δεν το ξέραμε. Έμεινε για περισσότερο από 2 χρόνια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πείνα, βασανιστήρια, κακουχίες. Έχασε μητέρα και αδελφή, αλλά κατάφερε να επιζήσει. Και στο τέλος ήμουνα πετσί και κόκαλο και μπήκαν οι Αμερικανοί και επαλευθερωθήκαμε. Ήταν ίσως, να πούμε, από το Θεό, όπως θέλετε. Εκεί ήμασταν όλοι άρρωστοι και τις 2 πρώτες μέρες που οι Αμερικανοί έδωσαν φαγητό, άνθρωποι έφαγαν και πέθαναν. Σήμερα, 75 χρόνια μετά, ανάβει ένα κερί επάνω στις ίδιες ράγες από που ξεκινούσαν τα ναζιστικά τρένα, στη μνήμη αυτών που δεν τα κατάφεραν. Σχεδόν 50.000 ήταν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης που αφανίστηκαν από τους Ναζί. Στιβαγμένοι σαν ζώα μέσα στα βαγόνια του θανάτου, οδηγήθηκαν στους τόπους εξόντωσης και δεν γύρισαν ποτέ. Αυτά τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας τίμησαν και σήμερα κάτοικοι και φορείς της πόλης που, κρατώντας λευκά μπαλόνια με την επιγραφή «Ποτέ ξανά» και λουλούδια στα χέρια, πραγματοποίησαν σιωπηλή πορεία στη μνήμη τους. Από την πλατεία Ελευθερίας, όπου βρίσκεται το μνημείο του Ολοκαυτώματος, ως τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί από όπου ξεκινούσαν τα τρένα του θανάτου. Το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στους νέους και σε όλο τον κόσμο είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε ρατσιστές, αντισημίτες και να είμαστε εναντίον των μειονοτήτων, αλλά πρέπει όλοι μαζί να είμαστε αγαπημένοι και να προχωρούμε. Συγκινητικό στην ομιλία του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, που ανέβηκε στο βήμα έχοντας δίπλα του όλους τους δημοτικούς συμβούλους που έδωσαν το παρόν στην πορεία. Υποκλεινόμαστε και ζητούμε συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να τους προστατεύσουμε. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τιμούμε ξανά και ξανά όσους έφυγαν, είπε. Δεν είναι απλά μια οφειλόμενη τιμή, είναι κεντάμε που λέω τη μνήμη. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, ειδικά τέτοια μέρα, πέρα από την ημέρα που είναι η παγκόσμια για το ολοκαύτωμα, ειδικά τέτοια μέρα είναι η πορεία μνήμης για τη Θεσσαλονίκη. Στην πορεία μνήμης συμμετείχαν φέτος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 75 ετών Εβραίοι από τη Γαλλία, αλλά και από διάφορες άλλες χώρες του κόσμου που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους. Remembers what has happened here, and this is an opportunity also for the Greek population around Greece to learn a little bit about the history of the Jewish community of Thessaloniki and its fate, tragic fate. Η πιο μεγάλη βέβαια τιμή για τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας είναι όχι απλώς να τους θυμόμαστε, αλλά να τους κάνουμε στην κυριολεξία ένα φράγμα απέναντι στον ανερχόμενο φασισμό στην Ευρώπη, την ξενοφοβία, το ρατσιστικό μίσος. Νομίζω ότι το μήνυμα τόσων χιλιάδων νεκρών είναι το πιο δυνατό και αυτό που έχουμε υποχρέωση καθήκον να κάνουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, είναι να το κρατάμε πάντα ζωντανό.
Μερικές ξυπνούν αναμνήσεις και φέρνουν δάκρυα στα μάτια. Τα κεριά στη μνήμη όσων χάθηκαν τόσο άδικα και λίγα λουλούδια αφημένα πάνω στα βαγόνια του θανάτου είναι η ελάχιστη τιμή και στέλνουν ένα και μόνο μήνυμα. Ποτέ ξανά.